Καλώς ήρθατε. Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε εύκολα ζεστό σπιτικό ψωμί. Σε ένα μπολ βάζουμε 500 γραμμάρια αλεύρι ολικής άλεσης. Δημιουργούμε μια κοιλότητα στην μέση. Προσθέτουμε μια ξηρή μαγιά. Δύο κουταλάκια μέλι. Τετρακόσια 480 ml χλιαρό νερό και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε ένα κουταλάκι αλάτι. Και ανακατεύουμε να γίνει ρευστή ζύμη. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 5 λεπτά να ξεκουραστεί. Λαδώνουμε καλά μια στενόμακρη φόρμα. Την αλευρώνουμε. Απλώνουμε την ζύμη. I asked it, how do I know which is the right way to go to get me home? And it said, don't look for a reason, don't look for another way, 'cause anyway we'll... Προαιρετικά πασπαλίζουμε με σπόρους. Καλύπτουμε με μεμβράνη, αφήνουμε να φουσκώσει για περίπου μία ώρα, αλλά είναι έτοιμη όταν φτάσει στο χείλος της φόρμας. Αφαιρούμε την μεμβράνη και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου σε προθερμασμένο φούρνο. Όταν κάνει κρούστα, ελέγχουμε με μία οδοντογλυφίδα αν έχει ψηθεί το εσωτερικό. Αφήνουμε για λίγο να υδρώσει και ξεφορμάρουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή.
Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα!